Όσον αφορά τη συντάξη και το συνταξιοδοτικό γενικότερα, εμείς οι συνταξιούχοι τώρα και 10 χρόνια έχουμε υποστεί τεράστιες περικοπές, τεράστιες μειώσεις στη συντάξη μας και σε όλες τις συντάξεις, δηλαδή και στην κύρια συντάξη και στην επικουρική και στα εφάπαξ. Αυτό σημαίνει ότι όλα αυτά τα χρόνια, ε, όλα τα αιτήματα που είχαμε σαν συνταξιούχοι δεν ικανοποιήθηκε κανένα αίτημα, όλα τα προβλήματά μας είναι εδώ είναι υπαρκτά και ακριβώς κάνουν όλοι οι συνταξιούχοι ε, τεράστιες προσπάθειες να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της οικογένειάς τους, αλλά στις ανάγκες γενικότερα ε, της υγείας που αντιμετωπίζουμε και τόσα άλλα θέματα. Τώρα, όσον αφορά το αντί λοιπόν να έρθει η κυβέρνηση να μας δώσει πραγματικές αυξήσεις της συντάξης στο ύψος του πληθωρισμού, να μας δώσει, τις επι... να μας δώσει τα αναδρομικά του 11 μήνου 2015 2015-2016 όσον αφορά τις περικοπές της επικουρικής συντάξης και στα δώρα, αντί να κάνει μια σειρά πράγματα όπως και τη 13η-14η Σύνταξη, η οποία είναι για τους συνταξιούς πληρωμένη, έτσι, και γι' αυτό τη διεκδικούμε και θέμε και νομοθετική κατοχήρωση, έρχεται με το νέο ασφαλιστικό να αυξήσει τα όρια ηλικία, δηλαδή συνταξιούχοι οι οποίοι δεν συμπληρώνουν ένσημα θα μπορούν να δουλεύουν μέχρι τα 74 χρόνια σε προγράμματα της ΔΥΠΕ, με ό,τι συνέπειες έχει αυτό το πράγμα για τους ηλικιωμένους, που, και επίσης ένα άλλο νομοσχέδιο που φέρνει ε, είναι ότι μειώνει τον πένα του 30% για να συνεχίσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι οι συνταξιούχοι να δουλεύουν μέχρι τα βαθιά γεράματα. Εδώ θα ήθελα να προσθέσω ότι όλα τα ατυχήματα, τα εργατικά ατυχήματα που παρακολουθούμε σήμερα στις τηλεοράσεις, ε, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι συνταξιούχοι εργαζόμενοι που πραγματικά δεν μπορούν να τα πεξαίνουν σε αυτήν την κατάσταση. Και θα ήθελα εδώ να, να πω στην κυβέρνηση ότι κανένας συνταξιούχο δεν θέλει στα βαθιά του γεράματα να δουλεύει, ούτε δουλεύει για να πάει διακοπές ε, στην, ε, στη Μύκονο. Δουλεύει γιατί έχει ανάγκες, γιατί δεν συμπληρώνεται η σύνταξή του, γιατί δεν μπορεί να ζήσει. Αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα. Δυστυχώ καμία κυβέρνηση μέχρι τώρα σε 10 χρόνια δεν έχει ανταποκριθεί. Και έρχεται λοιπόν σήμερα η κυβέρνηση να μα δώσει 3,1% αύξηση το 2024 που θα έλεγα ότι είναι μια συνεχή κοροϊδία. Τη στιγμή που καλπάζει ο πληθωρισμός, τη στιγμή που οι αυξήσει στην αγορά ε, έχουν πραγματικά εξαφανίσει τις πενιχρές συντάξεις των συνταξιούχων, ε, συνεχίζουν να μας κοροϊδεύουν. Αυτό δεν θα το ανεχθούμε, γι' αυτό ακριβώς είχαμε προχθές μια πολύ επιτυχημένη σύσκεψη εδώ στο εργατικό κέντρο ε, και αποφασίσαμε, 4 του Δεκέμβρη στην, στα Χανιά θα κάνουμε μια ένα παγκρίτιο συλλαγητήριο όλοι οι συνταξιούχοι όλων των συνταξιουχικών οργανώσεων πραγματικά να διεκδικήσουμε τη ζωή μας, να, να διεκδικήσουμε αυτό που μας ανήκει, να διεκδικήσουμε αυτό που μας έχουν αφαιρέσει μέχρι σήμερα.